Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα. Υπό την επίρρρεια του σοκ βρίσκεται η Βρετανία μετά το τρομοκρατικό χτύπημα με 22 νεκρούς στον κλειστό συναυλιακό χώρο του Μάντσεστερ Αρίνα το βράδυ τη Δευτέρα. Οι νοσοκομιακέ αρχέ ανέβασαν τον αριθμό των τραυματιών από 59 σε 64, πολλοί εκ των οποίων σε κρίσιμη κατάσταση. Όπω ανακοίνωσε σήμερα η Βρετανική αστυνομία, στο νότιο Μάντσεστερ συνελήφθησαν άλλοι τρει ύποπτοι για την επίθεση. Ο βομβιστή αυτοκτονία, ο οποίο σκόρπισε το θάνατο, είναι ο 22χρονο Αλμάν Ραμαντάν Αμπεντή, Βρετανό λιβική καταγωγή στην ίδια ώρα και υπό το φόβο νέου χτυπήματο. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνε για τον εντοπισμό πιθανών συνεργών του Μακελάρη, ο οποίο ήταν γνωστό στι όπως Όπω αποκάλυψε ο Γάλλο Υπουργό Εσωτερικών, ο Αμπεντή είχε ταξιδέψει πρόσφατα στη Λιβύη και πιθανώ στη Συρία και είχε αποδεδειγμένες σχέσει με το αυτοαποκαλούμενο Ισλαμικό κράτο. Το επίπεδο τρομοκρατική απειλή στη Βρετανία ανέβηκε από σοβαρό σε κρίσιμο. Έω και 3.800 στρατιώτε θα αναπτυχθούν στου δρόμου τη χώρα για πρόσθετη ασφάλεια σε σημεία όπω το Κοινοβούλιο, η Downing Street και το παλάτι του Buckingham. Σοβαρά επεισόδια ξέσπασαν νωρίτερα στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Ναβαρίνου, έξω από το παιδαγωγικό τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου διεξάγονται από το πρωί οι φοιτητικέ εκλογές. Ομάδα κουκουλοφόρων κρατώντας τσεκούρια, πέτρες και ξύλα επιτέθηκε κατά φοιτητών που βρίσκονταν στο σημείο. Άμεση ήταν η επέμβαση των ΜΑΤ που απόθησαν τους κουκουλοφόρους χρησιμοποιώντας δακρυγόνα και χειροβομβίδες κρότου λάμψης. Επισόδια ξέσπασαν και στη Θεσσαλονίκη, στη Θεολογική. Κουκουλοφόροι κατέστρεψαν προεκλογικό υλικό της ΔΑΠ, τραυματίζοντας έναν φοιτητή.